κερδίσει τα περισσότερα μετάλλια για τη χώρα μας στο αγώνισμα της πάλης και από άνδρες και από γυναίκες. Η Μαρία Πρεβολαράκη ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και εμείς πάμε να τη συναντήσουμε. Ο πατέρας μου ήταν παλιός αθλητής και μετά διαιτητής στο άθλημα της πάλης. Αυτός πήγε τον αδερφό μου πρώτη φορά να ξεκινήσει το άθλημα της πάλης. Εγώ επειδή ηλικιακά είμαι πολύ κοντά με τον αδερφό μου και κάναμε παρέα όταν τον πήγε εγώ στο σπίτι εμένα μόνη μου, οπότε ζήτησα να πηγαίνω κι εγώ εκεί που πηγαίνει ο αδερφός μου. Στην αρχή πήγαινα απλά για να παρακολουθώ τον αδερφό μου. Τότε στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο ήταν ένας πολύ καλός προπονητής, ο κύριος Αρκουδάς ο Παναγιώτης. Ήταν ο προπονητής των Ολυμπιονικών, τον κύριο Μικιάκη και τον κύριο Γαλακτόπουλου. Αυτός μας προσέγγισε πολύ ευγενικά και φιλικά. Με έβλεπε που καθόμουν εκεί και παρακολουθούσε και σιγά σιγά με προέτρεψε να δοκιμάσω το άθλημα. Πώς ήταν να παλεύεις με τον αδελφό σου, υπήρχαν πειράγματα? Εντάξει, στην αρχή λίγο έλεγε τι, και εσύ θα κάνεις πάλι. Όμως σε αυτή την ηλικία τα αγόρια με τα κορίτσια δεν έχουν διαφορά στις δυνάμεις. Οπότε όταν μπήκα και έβλεπα ότι έριχνα τα αγόρια, παραξενευόταν. Σου έλεγε, κοίτα η αδερφή μου κερδίζει το αγόρι. Πόσο σε επηρέασε η πανδημία και το lockdown στον αθλητισμό? Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους εμάς τους αθλητές. Παρ' όλα αυτά, η όλη αυτή η κατάσταση δεν ξέρω, εμένα σε καλό μου βγήκε. Είχα το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο το Δεκέμβριο, τώρα μου ήρθε και το αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι σε κάποιους αθλητές χρειαζόταν να ξεκουραστούν λίγο και να αποφορτιστούν από όλο αυτό. Πιθανότατα επέδρασε και σε μένα έτσι θετικά. Να πω ότι για εμάς ίσως επιδράσει καλύτερα το ότι δεν θα υπάρχουν θεατές, γιατί γενικά το άθλημά μας δεν είναι πολύ δημοφιλή. Οπότε και στα ευρωπαϊκά και στα παγκόσμια που πάμε δεν υπάρχουν πάρα πολλοί φιλάθλοι. Ενώ στην Ολυμπιάδα όταν πηγαίνουμε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ακούς από παντού φωνές. Είναι πολύ διαφορετικό συνέστημα. Οπότε νομίζω ότι τώρα θα είναι λίγο πιο κοντά στα νερά μας χωρίς φιλάθλους και με πιο πολύ ησυχία και ηρεμία οι αγώνες. Αυτή θα είναι η τρίτη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο διαφορετική τη φαντάζεται η Μαρία? Θεωρώ ότι είμαι πιο έτοιμη από κάθε άλλη χρονιά μου, πιο έμπειρη. Μπορώ να διαχειριστώ πολλές καταστάσεις καλύτερα. Σίγουρα έχοντας έρθει κάποιες διακρίσεις, έχει ανέβει και η αυτοπεποίθησή μου και πιστεύω περισσότερο ότι μπορώ να καταφέρω να πάρω και ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ελπίζω να τα καταφέρω. Με το Μόισεν γνωριστήκαμε το 2008. Εκείνη τη χρονιά ο αδερφός μου είχε περάσει στη σχολή της αστυνομίας, οπότε δεν είχαμε κάποιο να κάνω και εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκε ο Μόι που αναζητούσε έναν σύλλογο να συνεχίσει και αυτό στην πάλη και έτσι συνεχίσαμε μαζί. Είναι πολύ καλά αθλήτρια, πολύ δουλευταράς, δεν αφήνει τίποτα να μείνει εκτός. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτέλεσμα από Ολυμπιάδα του Ρίο. Ένα άλλο άθλημα που θα ήθελα να κάνω είναι... Το μπάντμιντον. Η μεγαλύτερη αδυναμία μου είναι... Τα γλυκά. Ένα παρατσούκλι που μου έχουν δώσει... Παρατσούκ, η κυρία της ελληνικής πάλης. Κάτι που βαριέμαι απίστευτα. Κάποιες φορές την προπόνηση. Oh,